Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα του allaboutorchids.gr για τους καινούριους, είμαι η Αναστασία. Καθώς σιγά σιγά θα μπούμε στο φθινόπωρο, υποθετικά πάντα, κάτι που θα σας απασχολήσει πάρα πολύ από εδώ και πέρα είναι η διαδικασία της μεταφύτευσης και θέλω να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να σας δείξω 5 σημάδια που θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε ότι το φυτό σας έχει ανάγκη για μεταφύτευση. Τώρα, αν για πρώτη φορά πέσατε πάνω σε αυτό το κανάλι και αγαπάτε τις ορχιδέες και θέλετε να μάθετε πώς να τις φροντίζετε, δεν έχετε παρά να με ακολουθήσετε πατώντας την καμπανούλα κάτω εδώ δεξιά για να παίρνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει νέο βίντεο. Τώρα, οι υπόλοιποι πιστοί φίλοι που πιθανώς να θέλουν να ενισχύσουν οικονομικά το κανάλι μπορούν να γίνουν μέλη με συμμετοχή πατώντας εδώ αυτό το κουμπάκι και πολύ σύντομα θα σας πω ότι με μία μικρή οικονομική επιβάρυνση αποκτάτε πρόσβαση σε μία σειρά από προνόμια που αφορούν εκπτώσεις από συγκεκριμένους προμηθευτές, την αυτόματη συμμετοχή σας σε μηνιαίες κληρώσεις που θα ξεκινήσουν από τον επόμενο μήνα, από το μήνα Σεπτέμβριο δηλαδή, και φυσικά να λάβετε δωρεάν έναν εποχικό οδηγό φροντίδας της ορχιδέας σας, εφόσον μου στείλετε προσωπικό email στη διεύθυνση που βλέπετε να περνάει κάτω από τις οθόνες σας. Και πάμε λοιπόν να δούμε εκείνα τα 5 σημάδια που μαρτυρούν ότι η ορχιδέα μας έχει ανάγκη για μεταφύτευση. Τα 2 πρώτα έχουν να κάνουν, και κρατήστε αυτό που σας λέω, με την ανάπτυξη της ορχιδέας σας. Τα υπόλοιπα 3 έχουν να κάνουν με την κατάσταση του υποστρώματος. Φυσικά υπάρχουν περιπτώσεις όπου αυτά τα 2 μπορεί να συνδυάζονται, δηλαδή η ανάπτυξη και η κατάσταση του υποστρώματος. Και πάμε λοιπόν στο κομμάτι ανάπτυξη. Θέλω να παρατηρήσετε την ορχιδέα σας και αν δείτε τα εξής σημάδια, ότι πρώτον το μέγεθός της, όπως αυτήν εδώ που βλέπετε για παράδειγμα, είναι δυσανάλογο με το μέγεθος της γλάστρας, αυτό είναι πραγματικά μία ένδειξη ότι το φυτό σας χρειάζεται μεταφύτευση. Κάτι άλλο που μπορείτε να δείτε και σχετίζεται πάντα με την ανάπτυξη είναι να έχουν σχηματιστεί πάρα πολλές εναέριες ρίζες, που σημαίνει ότι το φυτό αρχίζει και αναπτύσσεται προς τα έξω και φυσικά είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουν αρχίσει ήδη να βγαίνουν και από κάτω ή αν έχετε κάνει τρυπούλες στις γλάστρες σας να αρχίσουν να ξεπετάγονται, τώρα εδώ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο βέβαια, ή καινούργιες ρίζες μέσα από τις τρυπούλες και να ψάχνουν χώρο να αναπτυχθούν. Αυτή λοιπόν είναι μια πάρα πολύ βασική ένδειξη ότι η ορχιδέα σας χρειάζεται μεταφύτευση και πρέπει να την κάνετε το συντομότερο δυνατό για να της δώσετε το χρόνο έτσι να προσαρμοστεί στο νέο υπόστρωμα πριν αρχίσει σιγά σιγά να αναπτύσσει τους νέους ανθοφόρους. Και πάμε τώρα σε δεύτερη ένδειξη που σχετίζεται πάλι με την ανάπτυξη της ορχιδέας και έχει να κάνει κυρίως με το μέγεθος των φύλων. Θέλω να παρατηρήσετε λοιπόν ότι τα πιο παλιά φύλλα της ορχιδέας μου, αυτά που είναι κάτω-κάτω, είναι μεγαλύτερα από τα καινούρια. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σοβαρή ένδειξη ότι το φυτό χρειάζεται μεταφύτευση γιατί δεν τρέφεται σωστά. Κάτι άλλο ας πούμε που εγώ έχω παρατηρήσει με τη συγκεκριμένη είναι ότι ο ανθοφόρος της είναι στάσιμος, δεν έχει αναπτυχθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό λοιπόν συμβαίνει ότι εδώ δεν πάει κάτι καλά και πρέπει να επέμβω και από τη στιγμή, και θέλω να σας δείξω εδώ, που οι ρίζες του φυτού είναι σε άριστη κατάσταση. Βλέπετε, δεν έχουμε θέμα δηλαδή με το ότι το φυτό δεν έχει ρίζες και δεν αναπτύσσεται σωστά. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε θέμα με το υπόστρωμα, το οποίο πρέπει να αλλάξω το συντομότερο δυνατό. Συνοψίζω λοιπόν σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της ορχιδέας. 2 είναι τα βασικά σημάδια. Αν δείτε ότι το μέγεθός της είναι πολύ μεγάλο σε ό,τι αφορά τον όγκο της, αλλά έχει αναπτύξει και πάρα πολλές ρίζες, σημαίνει ότι χρειάζεται μεταφύτευση. Από την άλλη, αν τη δείτε ότι δεν αναπτύσσεται κανονικά, οι νέες αναπτύξεις είναι μικρότεροι, υπάρχει στάσιμη ανάπτυξη ακόμα και στους ανθοφόρους, τότε σημαίνει, εφόσον έχετε υγιείς ρίζες πάντα, ότι πρέπει να κάνετε μεταφύτευση γιατί το υπόστρωμά σας δεν δουλεύει όπως πρέπει. Και πάμε τώρα να δούμε τα υπόλοιπα 3 σημάδια τα οποία υποδηλώνουν ότι η ορχιδέα σας χρειάζεται μεταφύτευση και αυτά έχουν να κάνουν αποκλειστικά με την κατάσταση του υποστρώματος. Σημάδι νούμερο 1, έχουμε υπερβολική αποστράγγιση. Και τι σημαίνει αυτό? Παρατηρούμε με πάρα πολύ απλά λόγια ότι το φυτό μας στεγνώνει πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το υπόστρωμα δεν κρατάει πια υγρασία. Πρέπει να το αλλάξουμε διότι διαφορετικά στρεσάρουμε το φυτό και ποτίζουμε υπερβολικά. Δεν έχουμε ούτε οικονομία χρόνου και φυσικά ούτε οικονομία στο πολύτιμο νερό.
Σε ό,τι αφορά τώρα το δεύτερο σημάδι, δεν έχω εδώ να σας δείξω κάποιο παράδειγμα, οπότε θα σας το πω καθαρά. Θεωρητικά είναι η κακή στράγγιση και τι σημαίνει αυτό. Μία ορχιδέα, ενώ την ποτίζουμε, αργεί πάρα μα πάρα πολύ υπερβολικά, εφόσον φυσικά δεν έχουμε ποτίσει λάθος, να στεγνώσει. Αυτό σημαίνει ότι το υπόστρωμα κρατάει πάρα πολύ υγρασία και φυσικά αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύψη στο ριζικό σύστημα και είναι μια πάρα πολύ βασική ένδειξη ότι πρέπει να κάνουμε μεταφύτευση και να αλλάξουμε το υπόστρωμα σε μια ορχιδέα που δεν στεγνώνει. Ένα υπόστρωμα που δεν στεγνώνει, εφόσον βέβαια έχουμε ποτίσει σωστά και όχι υπερβολικά, διότι αν ποτίσουμε πάρα πολύ και πάλι με βάση την εποχή, μπορεί να μην μπορεί να στεγνώσει το υπόστρωμα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, όμως ένα υπόστρωμα το οποίο δεν στεγνώνει, σημαίνει πρώτον ότι δεν αερίζεται σωστά και αυτό μπορεί να σημαίνει πλέον ότι έχει πακτωθεί, έχει αρχίσει η σύψη, οπότε πρέπει να αλλαχθεί και φυσικά σημαίνει ότι δεν απορροφάται η υγρασία που δίνουμε εμείς μέσω του ποτίσματος, που αυτό σημαίνει ένα πράγμα ότι έχετε σάπιες ρίζες. Εκεί λοιπόν πρέπει να επέμβετε, να παρατηρήσετε την ορχιδέα σας πάρα πολύ προσεκτικά, να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει από όλα αυτά και να αναλάβετε δράση. Και πάμε και στο τρίτο σημάδι που είναι μια πάρα πολύ βασική ένδειξη που μαρτυρά ότι το υπόστρωμα χρειάζεται αλλαγή, άρα πρέπει να κάνουμε τη μεταφύτευση. Και εδώ έχω το αρχικό παράδειγμά μου ότι η ορχιδέα μου έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ, έχει βγάλει ρίζες από κάτω, έχει βγάλει ρίζες γύρω-γύρω, το μέγεθός της είναι δυσανάλογο με τη γλάστρα, όμως και το υπόστρωμά της, και προσπαθώ εδώ να σας κάνω ένα κοντινό, αλλά γυαλίζουν λιγάκι τα φώτα, δείχνει ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση, έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλά άλατα, έχουν αναπτυχθεί εσωτερικοί μύκητες, που σημαίνει ότι εγώ πρέπει να προχωρήσω σε μία αλλαγή του υποστρώματος για να βοηθήσω το φυτό μου να αναπτυχθεί φυσιολογικά, παρά το γεγονός που βλέπετε εδώ ότι οι ρίζες είναι σε εξαιρετική κατάσταση, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τις αφήσω σε ένα, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών τοξικό περιβάλλον για πάρα πολύ καιρό, γιατί πραγματικά παίζω με την τύχη μου. Και πάμε να συνοψίσουμε σε ό,τι αφορά το υπόστρωμα. Πρώτο σημάδι, υπερβολική στράγγιση. Τι σημαίνει αυτό? Στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα το φυτό μας, που σημαίνει ότι το υπόστρωμα δεν κρατάει υγρασία, άρα αλλαγή και πέταμα. Ή διαφορετικά, εάν κρατάει υπερβολική υγρασία, πάλι εφόσον εντοπίσουμε γιατί συμβαίνει αυτό, αλλαγή και πέταμα. Και φυσικά, αν δούμε ότι υπάρχουν σημάδια που δείχνουν ότι βρίσκεται πλέον σε κατάσταση σύψης, υπερβολικά άλατα, συνήθως κρατάει και υγρασία, το ένα πάει μαζί με το άλλο, έχουν αναπτυχθεί μύκητες μέσα και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν είναι και πάρα πολύ ωραία για το φυτό μας, αλλαγή και πέταμα και εκεί, και κρατήστε τη συμβουλή που θα σας πω, όσο γρηγορότερα το κάνετε τόσο καλύτερα, για να μην αρχίσουμε να πλησιάσουμε την περίοδο που θα πέσουν αρκετά οι θερμοκρασίες και εκεί μετά οι περισσότερες ορχιδέες θα μπουν στη φάση ανάπτυξης της ανθοφορίας. Θέλουμε λοιπόν η δουλειά να έχει γίνει πιο πριν, για να μην τις ενοχλήσουμε και για να μην έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις σε ό,τι αφορά την ανθοφορία. Αυτά λοιπόν για σήμερα, θα τα πούμε τώρα σε επόμενο βίντεο, σε επόμενη εκπομπή, και αν έχετε οποιαδήποτε απορία γύρω από τη φροντίδα της ορχιδέας σας, δεν έχετε παρά να με ακολουθήσετε στα social media και να μου στείλετε προσωπικό μήνυμα, απαντάω σε όλους. Έχω και κάποια καλά νέα να σας πω, μάλλον το βιβλίο μου θα επανακυκλοφορήσει, υποθέτω γύρω στον Οκτώβριο, και ξέρω ότι πάρα πολύ το θέλετε, γιατί είναι άλλο να βλέπεις μια εκπομπή ή ένα βίντεο και άλλο να έχεις μπροστά σου ένα βιβλίο το οποίο μπορείς να ξεφυλίσεις ανά πάσα στιγμή και να βρεις λύση στο πρόβλημά σου. Αυτά λοιπόν, θα τα πούμε τώρα στο προκαθορισμένο μας ραντεβού. Μέχρι τότε, φιλιά πολλά και να περνάτε καλά. Γεια!